δυναμικού, μέσων και οχημάτων, αλλά και τρομακτική δύναμη πυρός. Η διοίκηση αμφίβιων δυνάμεων του Αρχηγείου Στόλου και οι 32 ταξιαρχαία πεζών αυτών Μοράβας διεξήγαγαν την άσκηση Αιγιαλός 3-2018, που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο μαχητικής και επιχειρησιακής εντυμότητας του προσωπικού. Η αδρεναλίνη είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν. Η 32 ταξιαρχία πεζών αυτών αποτελεί μία από τις πλέον επίλεκτες μονάδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η συνεργασία τους με τη διοίκηση αμφίβιων δυνάμεων έδειξε πως μπορούν να ανακαταλάβουν ένα ολόκληρο νησί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η άσκηση Αιγιαλός 3-2018. Ξημερώματα Τρίτης. Μηχανές ερπιστριοφόρων και αρμάτων πήραν μπρος. Η πύλη ανοίγει. Είναι έτοιμα να ξεχυθούν στους δρόμους του Βόλου με προορισμό το λιμάνι. Η γη σύεται στο πέρασμά τους. Το αρματαγωγό Χίος έχει δέσει στο λιμάνι του Βόλου και η φόρτωση συνεχίζεται ακόμη και μετά την ανατολή του ηλίου. Οι πεζοναύτες από την πρώτη στιγμή που θα ανέβουν στο αρματαγωγό δεν σταματούν να εκπαιδεύονται. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετοδός. Προσέξατε, εχθρικό ταχύπλοιο προσεγγίζει από αριστερό εγκάρσιο. Πεζοναύτες και προσωπικό του πολεμικού ναυτικού δρουν με ταχύτητα και ακρίβεια. Λαμβάνουν τις προκαθορισμένες θέσεις και είναι σε πλήρη ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο. Λίγο πριν την απόβαση, οι πεζοναύτες φροντίζουν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο αρματαγωγό, εκτελούμε τις προετοιμασίες ώστε κατά την αποβίβασή μας στην ακτή να εκτελέσουμε άριστα την άσκησή μας. Προσέξατε, το πλοίο πρόκειται να προσεγγιολογεί τη 06 και 30. Έχουμε πολύ μειωμένη ορατότητα, βασιζόμαστε σε ηλεκτρονικά μέσα αλλά και στην υποσήμαση της ακτής από τμήματα που έχουν αποβιβαστεί ήδη σε αυτή. Το αρματαγωγό Ικαρία έριξε καταπέλτη σε ακτή της Κύρου προκειμένου τα κομμάτια της 32 ταξιαρχίας να επιτεθούν και να την καταλάβουν. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Είναι η στιγμή που ξεκινάει η μεγάλη απόβαση. Τροχοφόρα οχήματα, ερπιστριοφόρα, άρματα, ελαφρύς και βαρύς οπλισμός βγαίνουν από τα αρματαγωγά. Αποστολή μου είναι να καλύπτω με πυρά την κίνηση των τμημάτων και μέσων κατά την απόβαση. Παράλληλα, αυτοκινούμενα πυροβόλα Μη 109 τάσσονται και στηρίζουν με πυρά καμπύλης τροχιά στα φύλια τμήματα. Ανήκω στη δημιουργία Όλμων 4 και 2 του συγκρατήματος αποβετικού τάγματος και καλύπτω με πυρά καμπύλης τροχιά σε έως και 6 χιλιόμετρα την αμφίβια έφοδο. Πεζοναύτες εκτελούν πύρκη κίνηση προκειμένου να καταλάβουν τις θέσεις του εχθρού και να επιτύχουν την καταστροφή του. Απέδειξαν για άλλη μια φορά το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού και την επάρκεια των μέσων που διαθέτουν για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής. Η διακλαδική άσκηση Αιγιαλός 3-2018 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Έδειξε την τεράστια κινητοποίηση μέσων προσωπικού αλλά και την μεγάλη ισχύ ηπειρός που μεταφέρεται από τον ηπειρωτικό στο θαλάσσιο χώρο. Η διέλευση ενός υδάτινου κολλήματος συνιστά μία από τις μεγαλύτερες